Με την πρόσληψη 8 γιατρών, η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων προσπαθεί να καλύψει τα μεγάλα κενά που καταγράφονται σε κλινικές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην παρούσα φάση επήγει η διαχείριση των ελλείψεων στην ορθοπαιδική κλινική. Αυτοί οι 8 μόνιμοι γιατροί, αυτή η πρόσληψη έρχεται να προσθεθεί στην αντίστοιχη προκήρυξη του Σεπτεμβρίου του 2022, όπου πλέον τώρα βγαίνουν τα ΦΕΚ ανάληψης καθηκόντων. Από τους 8 που προσελήφθησαν, ένας επιμελητής Β θα τοποθετηθεί στην ορθοπαιδική. 2 ακόμη γιατροί μονιμοποιήθηκαν και μαζί με τους επικουρικούς είναι, σύμφωνα με τον διοικητή Γιώργο Μπέα, το 90% των οργανικών θέσεων. Η παραίτηση ωστόσο μιας γιατρού λόγω υποψηφιότητάς της στις εθνικές εκλογές και ενός ακόμη που επέλεξε να εγκαταλείψει το δημόσιο σύστημα υγείας και να υπηρετήσει ως ιδιώτης, ήρθαν να εντείνουν το ήδη δυσμενές κλίμα. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο, έδωσε τη δυνατότητα να παραμείνει, παρέτεινε τα επικουρικά μέχρι 31/12. Σε αυτή την περίπτωση είναι έκτακτα γεγονότα που καλείσαι να πάρεις μετά γρήγορες αποφάσεις υπό δυσμενείς συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι μια νορμάλ κατάσταση. Το Υπουργείο σε ό,τι έχουμε ζητήσει μας το έχει εγκρίνει. Οι γιατροί της Ορθοπαιδικής Κλινικής, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ και ο Σύλλογος Εργαζομένων υψώνουν εδώ και καιρό κραυγή αγωνίας για την υποστελέχωση, χτυπώντας καμπανάκι εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περίοδου, που θα σημάνει αυτόματα και αύξηση των περιστατικών. Όταν μιλάμε για μια πόλη, η οποία θέλουμε να θεωρούμε ότι είναι τουριστική ναυαρχίδα και θέλουμε να έρθουν οι ξένοι και να νιώθουν ασφαλείς, και ζητάμε από γιατρούς να δουλεύουν άκοπα, με την ελπίδα ότι θα φτιάξει και θα προγραμματίσουμε και θα προσλάβουμε, και όχι βγάζουμε προκηρύξεις αλλά δεν έρχονται, γιατί είναι κακοί οι γιατροί που δεν θέλουν να έρθουν με λίγα λεφτά να δουλεύουν πολύ. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και των γιατρών της Ορθοπαιδικής Κλινικής, συμφωνήθηκαν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μην παρατηρηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.